Χαιρετίζω τη σημερινή εκδήλωση στην πορεία τη Πανευρωπαϊκή Αντεπίθεση, όπου όλο ο εργατικό κόσμο βρίσκεται στο δρόμο του αγώνα για να διεκδικήσει μια διαφορετική ευρωπαϊκή πολιτική με γνώμονα τι λαϊκέ ανάγκε. Είμαι αναπληρώτρια εκπαιδευτικό, μία από του 51.000 που αναπληρώνουμε κάθε χρόνο του εαυτού μα. Και μάλλον προνομιούχα πρέπει να αισθάνομαι που έπειτα από ένα ατέλειο το κυνήγι προσόντων που μα επέβαλε το σύστημα προσλήψεων επί ΣΥΡΙΖΑ, και μετά από 5-6 χρόνια περιπλάνηση, με μια βαλίτσα στο χέρι, κατάφερα φέτο να επιστρέψω στο σπίτι μου, ακόμη βέβαια ω αναπληρώτρια. Κάθε χρόνο τα ίδια. Θα έρθει το SMS. Θα περιμένουμε καμιά ειδική πρόσκληση. Πού θα δουλέψουμε, Πώ θα φτάσουμε μέσα σε δύο μέρε στην άλλη άκρη τη Ελλάδα, Θα βρούμε σπίτι, Θα μα φτάνουν τα λεφτά. Να αρρωστήσουμε μπορούμε. Γιατί για να γεννήσουμε δεν το συζητώ. Είναι πιο δύσκολο μέχρι να μονιμοποιηθούμε και να δικαιούμαστε μια αξιοπρεπή άδεια ανατροφή. Την ίδια στιγμή, έτσι κατατσακισμένοι και βιαίω προσαρμοσμένοι σε ένα εργασιακό περιβάλλον που αρχίζει να μην θυμίζει σχολείο, ερχόμαστε αντιμέτωποι με μια λέλαπα περικοπών στη δημόσια εκπαίδευση. Πάνω από 1,8 δι ευρώ είναι η μείωση τα τελευταία 13 χρόνια, την ώρα που έτσι απλά δόθηκαν 8,3 δι για F35. Και το θέατρο του παραλόγου συνεχίζεται με την αξιολόγηση όπου οι εκπαιδευτικοί στην ουσία, πρέπει να βαθμολογήσουν την ανεπάρκεια του Υπουργείου και να την επομιστούν οι ίδιοι, συμβάλλοντα τα σχέδια κυβέρνηση και Ευρωπαϊκή Ένωση για την κατηγοριοποίηση των σχολείων. Ανεπιτυχώ πασχίζει το Υπουργείο να την περάσει, αφού βρίσκει τείχο και έτσι ποινικοποιεί το δικαίωμα στην απεργία, εξαπολύοντα ακόμα και απειλέ για πρόστιμα στου απεργού, ενώ παρακολύει τη μονιμοποίηση των νεοδιόριστων συναδέλφων. Μια τακτική βέβαια που την βλέπουμε και σε άλλες ευρωπαϊκές χώρες. Στη Βρετανία, τη Γερμανία, τη Σκανδιναβία. Απέναντι σε αυτή την επίθεση, οι εκπαιδευτικοί στέκονται μάχημοι, συμμετέχοντας ενεργά στον αγώνα, βροντοφωνάζοντας το πάντα επίκαιρο σύνθημα «Δάσκαλος κυφτός, αμόρφωτος λαός». Και αφήνοντας παρακαταθήκη για τους αγώνες που έχουμε μπροστά μας. Γιατί η επίθεση αυτή δεν θα σταματήσει. Αλλά όσο πιο σφοδρή θα γίνεται, τόσο πιο ηχηρή θα είναι η απάντησή μα. Όλα τα παραπάνω δεν ήρθαν ως κεραυνό σε αλλά αποτελούν διαχρονικέ επιταγέ τη Ευρωπαϊκή Ένωση, του ΟΟΣΑ, ακόμα και του ΣΕΒ, προτάσσοντα έτσι το περίγραμμα των αναγκών του κεφαλαίου από την εκπαίδευση. Αυτό που προωθείται στην Ευρωπαϊκή Ένωση και έχουν συνδιαμορφώσει Νέα Δημοκρατία, ΣΥΡΙΖΑ, ΠΑΣΟΚ και άλλα κόμματα στο Ευρωκοινοβούλιο είναι το αυτόνομο και διαφοροποιημένο σχολείο. Όσα έχουμε ακούσει από όλες τις κυβερνήσεις για αυτόνομο, αποκεντρωμένο, ανοιχτό σχολείο, στην ίδια κατεύθυνση συγκλίνουν. Φθηνό για το κράτος, ακριβό για τους γονείς, κερδοφόρο για τους επιχειρηματικούς ομίλους σχολείο. Είναι το σχολείο που θέλει συμβασιούχους εκπαιδευτικούς, όπως γίνεται κατά κόρον στην Ευρωπαϊκή Ένωση, οι οποίοι να παίζουν το ρόλο του παιδοφύλακα αν όχι του γραφειοκράτη χαρτογιακά και όχι του παιδαγωγού. Γι' αυτό βλέπουμε, π.χ., στη Γερμανία οι προσλήψει εκπαιδευτικών να γίνονται από του Δήμου ή στη Βρετανία να γίνονται με συμβάσει μηδενικών ωρών. Και αυτό συμβαίνει ακόμα και στα κράτη τη Ευρωπαϊκή Ένωση που διαφημίζονται ω φιλεκπαιδευτικά, όπω τα σκανδιναβικά. Τι συμβαίνει εκεί, στη Σουηδία η μεταφορά των σχολείων στην τοπική διοίκηση έφερε την ελεύθερη επιλογή την ελεύθερη, χρηματοδο... ελεύθερη, επιλογή σχολείου, την ελεύθερη χρηματοδότηση, δηλαδή τους χορηγού και την κατηγοριοποίηση. Στη Φιλανδία το 2017 είχαμε περικοπή στο επίδομα αδεία και μείωση προσωπικού στο δημόσιο, ενώ εξαιτία της αξιολόγησης έχουν κλείσει 2.500 σχολεία. Στη Δανία το 1 τέταρτο των νέων μένουν ανεκπαίδευτοι. Απέναντι σε αυτό το σχολείο, το μόνο κόμμα που αντιστάθηκε ήταν το ΚΚΕ ενημέρωσε και ανέδειξε τις επιπτώσεις για τη μόρφωση των μαθητών, τον παιδαγωγικό ρόλο και τα εργασιακά δικαιώματα των εκπαιδευτικών, ώστε να είμαστε προετοιμασμένοι. Το μόνο κόμμα που μας στήριξε στους αγώνες για ένα δημόσιο και δωρεάν σχολείο, με σύγχρονες υποδομές, για μόνιμη και σταθερή δουλειά, ήταν το κουκουέ, ήταν οι κομμουνιστές στα σχολεία και στα σωματεία. Όλοι οι άλλοι, Νουδού, ΣΥΡΙΖΑ, ΠΑΣΟΚ, αλλά ακόμα και η ελληνική λύση και άλλοι μα έλεγαν ότι έπρεπε να γίνουμε σαν την Ευρώπη. Ή οι άλλοι, όπω η Ανταρσία, ότι πρέπει να παλέψουμε για ένα καλύτερο σχολείο μέσα στο σύστημα του ανταγωνισμού και τη κερδοφορία. Όμω η ζωή έχει επιβεβαιώσει ότι μόνο ο λαό σώζει το λαό με πολύ ισχυρό ΚΚΕ. Έτσι δώσαμε όλε τι μάχε. Έτσι θα συνεχίσουμε. Α σκεφτούν όσοι προβληματίζονται, όσοι αισθάνονται απογοητευμένοι, πώ θα ήταν τα πράγματα αν δεν υπήρχε κουκουέ. Πώ θα, θα είναι τα πράγματα αν το κουκουέ δυναμώσει περισσότερο. Γι' αυτό η ενίσχυσή του και στι ευρωεκλογέ θα δώσει δύναμη και ελπίδα στο λαό μα και στου λαού τη Ευρώπη. Γιατί μόνο η ψήφο στο κουκουέ σημαίνει απάντηση στο αυτόνομο σχολείο των κοινωνικών ταξικών φραγμών και διακρίσεων τη ημιμάθεια των δεξιοτήτων, τη εμπορευματοποίηση τη γνώση, των ελαστικών σχέσεων εργασία, και της υπονόμευσης του παιδαγωγικού μας έργου. Μόνο η ψήφος του ΚΚΕ σημαίνει να ανοίξει ο δρόμος για να σπάσουν τα δεσμά της Ευρωπαϊκής Ένωσης, για την Ελλάδα και την Ευρώπη του σοσιαλισμού, για το σχολείο των σύγχρονων αναγκών και των δυνατοτήτων της εποχής μας. Θέλω να πω τέλο ότι η δική μου πολιτική συνειδητοποίηση ξεκίνησε κατά βάση στα φοιτητικά μου χρόνια και εκφράστηκε τότε από, έναν άλλο χώρο της λεγόμενης εξοκοινοβουλευτικής αριστεράς, μέσα από αντιφάσει, αδιέξοδα και απογοητεύσει που με οδήγησαν για ένα διάστημα σε αδράνεια και στη η αναζήτηση λύσεων ατομική επιβίωση. Με την είσοδό μου στο σχολείο και την επαφή μου με του συναδέλφου από την Αγωνιστική Συσπήρωση Εκπαιδευτικών και το ΚΚΟΕ, αντιλήφθηκα πολύ πιο ξεκάθαρα ότι η οργάνωση και ο αγώνα για μια αξιοπρεπή ζωή συνεχίζεται και μετά τα πανεπιστήμια και πολύ περισσότερο μπορεί να πετύχει. Γιατί αυτοί ήταν οι συνάδελφοι που μπορούσα να εμπιστευτώ και να αγωνιστώ μαζί του για ένα σχολείο πραγματικά ανοιχτό σε όλα τα παιδιά και μια κοινωνία πιο δίκαιη χωρί εκμετάλλευση. Με το ΚΚΕ λοιπόν υπάρχει άλλο δρόμο για να δυναμώσει η ελπίδα και το ρεύμα αμφισβήτηση απέναντι στι πολιτικέ των αστικών κυβερνήσεων και τη Ευρωπαϊκή Ένωση. Για την Ευρώπη του σοσιαλισμού σε αυτή την υπόθεση δεν περισσεύει ούτε ένας προοδευτικός εργαζόμενος που προβληματίζεται και ζητά απαντήσεις στα μεγάλα γιατί τη ζωή του. Η πείρα, η σκέψη και η δράση όλων είναι πολύτιμη. Σε αυτή τη μάχη να δώσουμε το παρόν πολύ περισσότεροι από κάθε άλλη φορά. Καλή δύναμη σε όλους και όλες.